Θέλω να πω και δύο λόγια για ένα ζήτημα που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Ζητώ συγγνώμη τους ακροατές που θα ξεστρατήσω λίγο την εκπομπή από τη σειρά της, να μην ανησυχήσουν, δεν θα είναι για πολύ. Θα είμαι σύντομος στο όλο θέμα. Δεν αξίζει άλλωστε να του δώσει κανείς την έκταση που θέλουν αυτοί που πήγαν να το δημιουργήσουν. Εδώ και μερικές μέρες έχουμε μία στοχευμένη επίθεση από τα περιβόητα μέσα κοινωνικής, μάλλον αντικοινωνικής δικτύωσης, από κάποιους που μάλλον έχουν ενοχληθεί για τα καλά από καιρό με όσα λέγονται και ακούγονται στην εκπομπή. Λογικό είναι όταν ακούει κανείς πράγματα που δεν του αρέσουν ή όταν δεν συμφωνεί με αυτά, αλλά κυρίως όταν ακούει πράγματα που δεν τον συμφέρουν ή όταν θεωρεί ότι κατά κάποιο τρόπο τον παίρνει και αυτόν η μπάλα. Και ένα μέρος του σχολιασμού που κάνω, γιατί ενδεχομένως έχει και εκείνος συμμετοχή. Το να διαφωνεί λοιπόν κανείς δεν είναι κακό και μάλλον είναι φυσικό, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε όλοι πάντα και για όλα τα θέματα την ίδια γνώμη. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι η αντίθετη άποψη, αλλά με ποιο τρόπο το εκφράζεις, δηλαδή αν το εκφράζεις στα πλαίσια μιας καλά εννοούμενης δεοντολογίας και με σκόμα, με ένα σωστό τρόπο, χωρίς να ξεπερνάς κάποια όρια, που στη συγκεκριμένη περίπτωση κάποιοι είτε κάνουν πως τα αγνοούν, είτε τα περιφρονούν και τα ξεφτιλίζουν, συνειδητά και σκοπίμως, ξεπερνώντας τα, ίσως πάλι να θέλουν να επιβάλλουν κάποια άλλα καινούρια όρια, απόλυτα στα μέτρα τους, αξιοποιώντας το διαδίκτυο και όλες τις κακώς εννοούμενες δυνατότητες, μάλλον καλύτερα να το πω αλλιώς, τις τεχνικές, φτιάχνοντας πολλούς εαυτούς και αλλήλους με τα τρόλ και τα βατάρια τους. Θα έλεγε κανείς, λες και δεν μας έφτανε ο ένας, θα έχουμε τώρα και τους σωσίες του. Και βέβαια καθόλου περίεργο, γιατί περισσότεροι όταν αναπαράγονται αυτό που κάνουν δεν είναι να διαφοροποιούνται, αλλά να αναπαράγουν τον κακό τους σε αυτό. Η προσφυλής αυτή μέθοδος τους εξασφαλίζει, νομίζουν βέβαια, γιατί τι είναι άραγε ηλίου φαϊνότερο, την ανωνυμία και τη συγκάλυψη του προσώπου τους. Αλίμονο, δυστυχώς όχι και των πράξεών τους, που αυτές όχι μόνο φαίνονται, αλλά έχουν και συνέπειες και μάλιστα πολλές φορές επικίνδυνες. Παίζουν λοιπόν επικίνδυνα και μεγάλα παιχνίδια μεγαλύτερα από τον πόη τους, χωρίς να αναλογίζονται τις συνέπειες, γιατί είναι άλλο να παίζεις παιχνίδια σε ένα εικονικό δικό σου κόσμο και άλλο να πληρώνουν άλλοι τις πράξεις σου στον πραγματικό κόσμο. Γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι σαν εσύ μεν να σπέρνεις ανέμους και οι άλλοι να θερίζουν θύελλες. Κάποιοι λοιπόν που είτε ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είτε φλερτάρουν μαζί της, σκέφτηκαν να ξεκινήσουν ένα παίγνιο, όπως φαίνεται από την εξέλιξή του, που σίγουρα όχι μόνο την είχαν υποθέσει όταν το ξεκίναγαν, για να μην πούμε ότι την είχαν κιόλας σχεδιάσει. Το δεύτερο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι ότι όλα τα θέματα δεν μπορούν να αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης και μάλιστα χυδαίας και ανήθικης. Υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά, όπως για παράδειγμα η πανδημία, με τα οποία κανείς δεν μπορεί να παίζει, γιατί είπαμε ότι δεν πρέπει να παίζει κανείς επικίνδυνα και μεγάλα παιχνίδια μεγαλύτερα από τον πόη του, χωρίς να αναλογίζεται τις συνέπειες. Και αν παρόλα αυτά κάποιος θεωρεί τον εαυτό του ειδικό ή ειδήμονα, πάλι λάθος κάνει, γιατί δεν έχει παρά να κοιτάξει αντικειμενικά και όχι όπως παρουσιάζονται και όπως τον συμφέρει τα πεπραγμένα. Και τότε θα δει ότι οι συνδιαχειριστές, και ας μην ξεχνάμε ότι αφορά και τους αντίθετους ισχυρισμούς, υπάρχουν απτές αποδείξεις γι' αυτό, είναι αυτοί που έσπερναν θύελλες, εγώ πάντως δεν ανήκω σε αυτούς, θα δει, να δεν το βλέπει ήδη, ότι ο Κοσμάκης είναι αυτός που τον θερίζει η θύελλα της πανδημίας. Εγώ δεν παρεπιπτόντως σε αυτή την κατηγορία ανήκω. Το τρίτο σχόλιο που θέλω επίσης να κάνω είναι ότι η διατύπωση της αντίθετης άποψης δεν μπορεί να γίνεται με ψέματα, κάθε λογής παραποίησης και κατακερματισμούς του λόγου και ανάδειξης μόνο όσων αποσπασμάτων συμφέρουν και με τα οποία αποσπάσματα και τους εκφραστές τους ούτε μία σχέση έχουμε ή ταύτιση. Πόλο δε που η παραποίηση δεν αποδίδει καν σωστά την πλήρη εικόνα. Η διατύπωση των αντιρρήσεων δεν γίνεται με πρόξη, δηλαδή με ενδιάμεσους ξενιστές, όπως λέμε στην επιδημιολογία και στη βιολογία. Δεν γίνεται με υπονοούμενα και μάλιστα τέτοια που να συνιστούν καθαρές συκοφαντίες. Όλα αυτά δείχνουν ότι είναι πλέον ένα πράγμα σίγουρο. Μόνο και μόνο τα ζητήματα, για παράδειγμα αυτά της πανδημίας που θίγουμε, ο τρόπος που τα θίγουμε, δηλαδή με τις απόψεις των ειδικών, με την πολυφωνία,
τη δυνατότητα να εκφράζονται οι καλεσμένοι ελεύθερα, ισότιμα, χωρίς να διακόπτονται, χωρίς να νιώθουν απολογούμενοι ή αμυνόμενοι. Το γεγονός ότι ταχυτικά παραμένουν αναρτημένα στη διάθεση των πάντων, η δημοσιοποίηση όσων κάποιοι θέλουν να τα κρατούν ως επτασφράγιστα μυστικά, η προβολή του τρόπου με τον οποίο οι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν την πανδημία, οι καθαρές σταθερές θέσεις και το τονίζω αυτό, απόψεις που διατυπώνουμε, το ενδιαφέρον των ακροατών για αυτή την εκπομπή, όλα αυτά μάλλον ενοχλούν κάποιους. Με ή χωρίς εμβόλια αυτοί οι κάποιοι. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και αυτό ακόμη με πρόξι μεσάζοντες και ξενιστές λειτουργεί. Τέλος πάντων, δεν θα επεκταθώ γιατί υποσχέθηκα να είμαι σύντομος, όσο μπορώ να είμαι σύντομος. Και επειδή δεν θέλω να μεταφέρω μια ατυχή, αδόκιμη, ανήθικη, άνανδρη επίθεση σε θέμα ενασχόλησης στην εκπομπή, και επειδή με κανένα τρόπο δεν έχω σκοπό να ανοίξω διάλογο με άτομα που κρύβονται πίσω από αβατάρια και τρολ, σταματώ εδώ. Προσωπικά το θέμα το κλείνω εδώ. Διευκρινίζοντας όμως ότι δεν πρόκειται για κανένα λόγο να αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο έχουμε επιλέξει να παρουσιάζουμε την θεματολογία. Κανείς από τους συγκεκριμένους δεν είναι σε θέση να μας κάνει υποδείξεις όσον αφορά το πώς λειτουργούμε δημοσιογραφικά, με ποια δεοντολογία, τον επαγγελματισμό και το ήθος που θέλουμε να πιστεύουμε ότι μας χαρακτηρίζει. Άρα κανείς δεν μπορεί να μας επιβάλλει πρότυπα που είναι καταδικασμένα στη συνείδηση κάθε λογικού και έντιμου πολίτη δημοσιογράφου. Ας μην ξεχνούν τα τρολ ότι κάτι τέτοιο συνιστά περιορισμό της ελευθερίας του λόγου και σοβαρότατο αδίκημα. Σποντίτσες του τύπου «πόσα πήρατε, τα πήρατε, αλλάξατε το τροπάρι» και τα λοιπά είναι συκοφαντίες. Αυτό αποτελεί ακόμη μεγαλύτερο αδίκημα. Και θέλω να πω και κάτι. Προσωπικά δεν έχω μάθει να κάνω τη δουλειά μου, ούτε οι συνεργάτες μου, και την κάνουμε χρόνια, ούτε με τα όποια λίτρα, ούτε με το να γλύφουμε, να γλύφω. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ακούσει την εκπομπή αν δεν του αρέσει ή αν δεν το συμφέρει. Η συχνότητα είναι δημόσια για να μπορούν να ακούν όλοι οι υπόλοιποι. Και δεν ξεπέρασε και ούτε θα ξεπεράσει τα όρια που ορίζει η δημοσιογραφική δεοντολογία. Σε κάθε περίπτωση, ας έχουν υπόψη τους όσοι ξεκίνησαν αυτό το παιχνιδάκι της τρολιάς και του τσουβαλιάσματος, ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να το παίξουμε, ούτε να ξεκινήσουμε διάλογο για να τους κάνουμε τους ίδιους μάγκες και να τους εξασφαλίσουμε προβολή ή να συρθούμε μαζί τους σε βρώμικα μονοπάτια. Αν όμως σκοπεύουν να συνεχίσουν να ξέρουν από τώρα ότι δεν θα διστάσουμε να κάνουμε χρήση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ως επαγγελματίες, δημοσιογράφοι και ως πολίτες.